Σκληρή κριτική δέχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης για την αποζημίωση των βαμβακοπαραγωγών. Ο γραμματέας του αγροτικού τομέα της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι το Υπουργείο αναβάλει συνεχώς τις αποζημιώσεις για να κερδίσει χρόνο και ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα που δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις. Ενώ επισήμανε ότι ο ΕΛΓΑ δεν πληρώνει 107 εκατομμύρια ευρώ για ζημίες που έγιναν σε καλλιέργειες το 2010. Οι μήνες πέρασαν. Ο χρόνος τελείωσε. Πέρασε ο Γενάρης. Φτάσαμε στα μέσα του Φλεβάρη. Τίποτε από όσα έχετε υποσχεθεί, κύριε Υπουργέ, δεν έγιναν. Και πριν λίγες μέρες, όταν μάλιστα είχαμε ήδη καταθέσει τη συζητούμενη σήμερα επερώτηση, δηλώσατε σε συνέντευξη τύπου ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί μετά τις 18 Φεβρουαρίου, αφού προηγουμένως είχατε παρατείνει μέχρι την ημερομηνία αυτή την τρέχουσα εκοχιστική περίοδο. Και το κάνετε, κύριε Υπουργέ, για τους γνωστούς ευνόητους λόγους, να κερδίσετε τον χρόνο εν ώψη όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν στην Ήπεθρο. Και μάλιστα ανακοινώσατε ότι θα αποζημιώσετε με μεικτό σύστημα το πράσινο σκουλίκι μέσα από τα ΨΕΑ και τις βροχοπτώσεις από τον ΕΛΓΑ. Και επίσης είπατε ότι οι πληρωμές θα γίνουν μετά από 7-8 μήνες. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Για να εισπράξετε πρώτα τις υπέρμετρα αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβάλουν προκαταβολικά η παραγωγή του ΕΛΓΑ, στον ΕΛΓΑ? Γιατί ο ΕΛΓΑ δεν έχει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο? Ξεχνάτε ότι το Υπουργείο δεν καταβάλει 80 εκατομμύρια από το 3% των τιμολογίων του 2010 και το κάνει, όπως γνωρίζετε, αυτό για να κρατήσει τεχνικά το έλλειμμα κάτω, όπως κάνει επίσης και για την επιστροφή του ΦΠΑ. Για εμπεγμό κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο βουλευτής Εύρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ενώ ο βουλευτής Ερών Θεόφιλος Λεονταρίδης ζήτησε άμεση αποζημίωση και χωρίς χρονοτριβές. Από ερώτηση που κατατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου εδώ στη Βουλή, σας διαβάζω. Η μη έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων αποτέλεσε διαχρονικά το σημείο τριβής της αγροτιάς με το κράτος. Σήμερα, όσο ποτέ, τα τελευταία χρόνια είναι κοινά αποδεκτό ότι η επανασύνδεσή μας με τη γη συνιστά θεμελιώδη αναπτυξιακή επιλογή για την πατρίδα μας. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, με βάση τα παραπάνω, λέει η ερώτηση, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί αν έχουν αποφασίσει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις ζημιές του 2010 στους αγρότες. Ποιοι υπογράφουν? Δεν υπογράφουν βουλευτές άλλων κομμάτων. 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, δεν ακούτε τους αγρότες, εάν δεν ακούτε εμάς, τουλάχιστον ακούστε τους δικούς σας βουλευτές. Η κυβέρνησή σας έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο τρομοκράτησης των αγροτών με αστυνομικές διατάξεις που θυμίζουν άλλες εποχές, με συλλήψεις που οργανώθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και παραπομπή τους για να δικαστούν, αδιαφορώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μπήκαμε σε νέα καλλιεργητική περίοδο, τόνισε ο Θεσσαλός βουλευτής Χρήστος Ζώης, και πότε θα γίνουν οι εκτιμήσεις, αφού δεν υπάρχουν πια ούτε μάρτυρες, είπε με νόημα. Υποβάλατε πρόγραμμα ΨΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι ή όχι? Ελπίζω, εννοείται βεβαίως, ότι δεν ζητούμε να περιοριστείτε σε ένα ναι ή σε ένα όχι. Περιμένουμε όμως αναλυτικά την απάντησή σας. Έγιναν οι εκτιμήσεις ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ναι ή όχι? Αυτά περιμένουμε από εσάς να μας απαντήσετε. Ο κύριος Σκανδαλίδης τόνισε ότι το Υπουργείο καταβάλει προσπάθεια για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Υπάρχει επίγνωση των προβλημάτων. Υπάρχει κακή κατάσταση του αγροτικού κόσμου. Αλίμονο αν εγώ ερχόμουν σήμερα και παρουσίαζα μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά στην αγροτική μας οικονομία. Ούτε ως οικονομία πάει καλά, ούτε ως παραγωγή πάει καλά, ούτε ως προβλήματα άμεσα καθημερινά που βιώνουν οι αγρότες μας πάει καλά. Και γι' αυτό βάλαμε για πρώτη ίσως φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε όλα τα επίπεδα, ανοίξαμε όλα τα θέματα και προχωρούμε μέσα από σχεδιασμένα βήματα προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τα 2-3 χρόνια που έχουμε μπροστά μας μέχρι να μπούμε στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό είναι μια στρατηγική. Την έχω αναλύσει επανειλημμένα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Συμφωνούν οι πάντες, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση και ανεξάρτητα ακόμα και αν καταψηφίζουν στη συγκεκριμένη έτσι διαδικασία, ότι κάτι πρέπει να γίνει για την παραγωγή, για την ποιότητα των προϊόντων, για την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, για όλα αυτά. Και ασφαλώς υπάρχει μια τεράστια
έτσι αν θέλετε προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να αγνοούμε τα καθημερινά προβλήματα των αγροτών, στα οποία στεκόμαστε δίπλα και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν κάθε μέρα να δίνουμε λύσεις. Πληρώνουμε αποζημιώσεις το 2006, το 2005, το 2007, το 2008, να μην μιλήσω για το 2009 και για το 2010. Πληρώνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο σε όλες τις περιοχές της χώρας για όλα τα προϊόντα. Προσπαθήσαμε να αναπληρώσουμε το εισόδημα των καπνοπαραγωγών και τα καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε να υπάρξει φέτος παραγωγή στα τέφτλα. Και θα υπάρξει παραγωγή για να μην διαλυθεί και αυτός ο παραγωγικός τομέας που καταδικάστηκε να πάει στη μισή ποσόστοση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό θέλω να γνωρίσετε, τίποτα άλλο. Και να κάτσουμε μαζί να συζητήσουμε τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά τα ψέματα, πρέπει να σας πω το εξής. Ότι εμείς δεν μπορούμε μεν να κάνουμε το επίσημο χαρτί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κυρία Αποστολάκη σε Συμβούλιο Υπουργών έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε την άδεια να πληρώσουμε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό στα ΨΕΑ και με ζημίες που γίνεται με εξατομικευμένη ζημιά και άρα θα σας δώσουμε αρχείο συγκεκριμένο σε λίγο καιρό. Το θέμα έχει τεθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και σε επίπεδο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να απαντήσω στον κύριο Ζώη, δεν υπάρχει το επίσημο έγγραφο γιατί πρέπει να πάει συγκεκριμένη ζημιά, συγκεκριμένη ποσότητα, συγκεκριμένο μέγεθος.